Εγκρίνεται η συμφωνία στην αρχή. Η συμφωνία εγκρίνεται και η ώρα 5 στο τιμόνι. Να είστε καλά. Τι ώρα πιάνετε δουλειά αύριο? Η ώρα μας αύριο, 5 η ώρα, 5 και 20 νομίζω ξεκινάει το πρώτο λεωφορείο. Η οργανωμένη αντίδραση των οδηγών λεωφορείων έφερε άμεσα αποτελέσματα. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους βρίσκονται από το απόγευμα οι μισθοί του Δεκέμβρη. Οι διαφορές αντίληψης όμως εταιριών και υπουργείου για τη σύμβαση και το πρόβλημα ρευστότητα των εταιριών αφήνει ένα γλυκό πικρό χαμόγελο στα χείλη των οδηγών. Νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα καταβολής του μισθού μας στο τέλος του μηνός, όπως υπήρχε και προηγουμένως. Αν χρωστούν στα καύσιμα ή οπουδήποτε αλλού, είναι πρόβλημα δικών τους. Και αν πιστεύουν ότι το τέλος του Γενάρη δεν θα πληρώσουν κανονικά τα μεροκάματα και θα υποχρεώσουν τον κόσμο να ξανακατέλθει σε απεργία, ήδη έχουμε δεδομένο θετικό προηγούμενο ότι είναι να απεργούμε όχι 3 ημέρες, 13 ημέρες μεταπληρωμής. Την ουσία της υπόθεσης συζήτησαν υπουργός και πρόεδρος του ΣΕΛ και αποφάσισαν όπως εξεταστούν σε βάθος οι λογαριασμοί των εξεταιριών που αντιμετωπίζουν όπως φάνηκε τα ίδια προβλήματα. Δεν θα δοθεί ούτε έναν σεντ χωρίς αυτόν να δικαιολογείται και να είναι νόμιμο. Θα βάλουμε τις διαφορές μας κάτω και με την σύμφωνη γνώμη και του Γενικού Εισαγγελέα που είναι το ανώτατο όργανο για θέμα γνωματεύσεων, θα επιλύεται το πρόβλημα και να προχωρούμε για λύση. Ο ΣΕΛ θα προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στην τακτοποίηση των οφειλών της εταιρείας και προς τα ταμεία προνοίας.